Χρήστος Πόδρος λέγουμε, αντιπρόεδρος του Ιστορικού Συλλόγου Καρδίτσας. Θα συμφωνήσω με τους πρωτορίζοντες. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως οι νόμοι για τα δάση. Δεν μας αφήνουν πλέον να μπούμε στα δάση που η μελισσοκομεία εξαρτάται από τα δάση. Η υλοποίηση των μελιών, η κατώτατη γεωσκοπική ανάλυση. Εντάξει, και όλα τα άλλα που είπαν οι προηγούμενοι δυσκολεύουν κατά πολύ το έργο μας. Έτσι. Έχουν βγει άνθρωποι από τον κλάδο σας, έχουν εγκαταλείψει. Προφανώς ναι. Ειδικά οι νέοι που ξεκινάνε δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι μεγάλο το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, η μελισσοκομεία στην Ελλάδα είναι ομαδική. Μετακινούμαστε δηλαδή πάνω από 500 χιλιόμετρα κάστοτε για να πούν τα μελίσσα μας. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Και πιο πολύ με τους νόμους που ψήφισαν τελευταία, δεν μας αφήνουν να μπούμε στα δάση.